Ίσως να είναι ένα από τα χειρότερα Πάσχα των τελευταίων 15 ετών. Έτσι περιγράφουν την εορταστική περίοδο εργαζόμενοι και μικρομεσαία νοικοκυριά που έχοντας να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια που σκαρφαλώνει αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και στις βασικές ανάγκες όπως η ηλεκτροδότηση καθώς πολλά νοικοκυριά μη αντέχοντας να πληρώσουν μένουν χωρίς ρεύμα. Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι και η λαϊκή οικογένεια είναι σε απόγνωση. Ήδη έχουμε καταγγελίε αυτή τη στιγμή που, μιλάμε για διακοπέ ρεύματο σε εργαζόμενου που δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στα, καθημερινά έξοδα. Το θέμα, όπω περιγράφουν, είναι θέμα επιβίωση και οι ανάγκε για στήριξη διευρύνονται. Εκπρόσωποι Σοπαντίων σήμερα ζήτησαν από τον Περιφερειάρχη Κρήτη να αυξήσει τι λίστε με του δικαιούχου από τα κοινωνικά παντοπολία, καθώ ολόκληρε οικογένειε έρχονται αντιμέτωποι με την πείνα στην κυριολεξία. Δεν μπορούμε τίποτα να βγάλουμε πέρα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να πάρει μέτρα το κράτος Δεν γίνεται δηλαδή με τα ψίχουλα που, που μοιράζουν να μπορέσουμε εμεί να τα βγάλουμε πέρα. Έχουμε απλήρωτου λογαριασμού ρεύματο, έχουμε τα είδη διατροφή τα σούπερ μάρκετ δεν φτάνει ούτε μέχρι τη μέση του μήνα. Με αποτέλεσμα, πολλέ οικογένειε να στενάζουν αυτή τη στιγμή, να μην ξέρουν να κάνουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη Ελστάτ, το Φεβρουάριο του 2022 και σε σύγκριση με το 2021, η αύξηση του πληθωρισμού έφτασε στο 7,2%, που είναι το υψηλότερο ποσοστό τη τελευταία 25 ετία. Με αυξήσει σε κλάδου που σοκάρουν 71,4% στο ηλεκτρικό ρεύμα, 41,5% στο πετρέλαιο θέρμανση, στα καύσιμα 23,2%, 25,5% στη στέγαση, 12,2% στι μεταφορέ, ενώ επιμέρου είδη διατροφή όπω έλαια, λαχανικά, αρνί και κατσίκι, μεσοσταθμικά εμφάνισαν αύξηση 15,8%. Αυτή τη στιγμή οι λογαριασμοί του ρεύματο είναι πάνω από του μισθού μα. Ε, γι' αυτό έχουμε έρθει σήμερα εδώ να διεκδικήσουμε και από την περιφέρεια μέτρα ανακούφιση, από τι δομέ τη περιφέρεια, το κοινωνικό παντοπολείο, από οπουδήποτε μπορεί να. Αλλά θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Ανάσα, αλλά όχι ανάσταση. Φαίνεται δε ότι φέρνει η αύξηση του κατώτατου μισθού. Η εισήγηση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών προ τον Υπουργό Εργασία. Προβλέπει αύξηση μεταξύ 4% και 6%, ενώ το επικρατέστερο κυβερνητικό σενάριο θέλει το μισθό να διαμορφώνεται σε επίπεδα μεταξύ 6% και 8%, δηλαδή από 703 έως 716 ευρώ. Ωστόσο, η πρόταση που φαίνεται να κερδίζει έδαφο τα τελευταία 24 ώρα κάνει λόγο για αύξηση 7% που θα διαμορφώσει τι βασικέ αποδοχέ στα 710 ευρώ. Αυξή του μισθού, γιατί πλέον δεν αντέχουμε με αυτή την την ακρίβεια το ρεύμα, τα είδη πρώτη ανάγκη και όλα αυτά. Οι αυξήσει είναι τόσο μεγάλε και οι ανάγκε τόσο έχουν πολλαπλασιαστεί που αυτά τα ψίχουλα δεν, δεν κάνουν τίποτα. Η ακρίβεια απαιτεί δραστικά μέτρα και επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, εξηγούν οι εργαζόμενοι, που διευκρινίζουν ότι οι συνθήκε με φόντο την ακρίβεια διαμορφώνουν παρά τι όποιε αυξήσει του 6 ή 8% μια κατάσταση πρωτόγνωρη για τα νοικοκυριά, δραματικότερη και από τα χρόνια τη κρίση. Ο κατώτατο βασικό μισθό να επανέλθει στα 751. Και από εκεί και μετά να πάρουν τι ανάλογε αυξήσει όσοι υπογράφουν κλαδικέ συλλογικέ συμβάσει εργασία, τοπικέ συλλογικέ συμβάσει εργασία ή οποιαδήποτε ατομική σύμβαση πρέπει να παρασυρθεί με αυτή την αντίστοιχη αύξηση.